Είναι ακριβώς 2 εβδομάδες που έχω καταφέρει και έχω κόψει το κάπνισμα. Wow. Είμαι super duper περήφανη και είμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Και ήθελα, όπως σας υποσχέθηκα, να σας κρατήσω ενήμερους, διότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέρουμε να το γιορτάζουμε και να το μοιραζόμαστε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Πέρα από τη βοήθεια με όλα αυτά που είναι η δουλειά μου και που κάνω, που με έχουν βοηθήσει, αυτό που επίσης θέλω λίγο να σας στρέψω την προσοχή, αν είστε σε αυτή τη φάση, να προσέξετε λίγο ποια από τις συνήθειες μπορείτε να αλλάξετε που έχουν σχέση με το τσιγάρο. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι καπνιστές, το πρώτο πράγμα που κάνουν το πρωί είναι να ξυπνάνε, να φτιάχνουν ένα καφεδάκι γρήγορα και να το καθίσουν να απολαύσουν μαζί με το τσιγάρο. Ουσιαστικά το πιο σημαντικό, η βασική ανάγκη είναι το τσιγάρο, αλλά συνοδεύεται με το καφέ. Όμως αυτός ο συνδυασμός καφέ με τσιγάρο το πρωί είναι μια συνήθεια η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να την κόψουμε, πέρα που μπορείτε να κάνετε όλες τις άλλες τις προσπάθειες. Η πρότασή μου ποια είναι? Δοκιμάστε να αλλάξετε αυτή τη συνήθεια. Πώς? Π.χ. δίνω ένα παράδειγμα. Αν ο αγαπημένος σας καφές το πρωί είναι ένα εσπρέσο με το τσιγάρο, δοκιμάστε να φτιάξετε ένα γαλλικό. Μόνο η διαφορά γεύσης θα σας κάνει να μην το επιθυμήσετε τόσο πολύ. Δεύτερο, αλλάξτε κούπα. Αλλάξτε θέση που θα κάθεστε όταν το πιείτε το καφέ. Όλα αυτά ουσιαστικά ξεγελάτε τον εαυτό σας, το μυαλό σας, ότι ναι, είναι άλλη συνήθεια, είναι άλλο πράγμα, δεν έχω ανάγκη για τσιγάρο. Λοιπόν, είναι μία προσπάθεια, είναι μία δοκιμή, δοκιμάστε και εδώ είμαστε ξανά. Θα ξαναμιλήσουμε και οι άλλα tips που πιθανόν θα σας βοηθήσουν. Δεν πρόλαβα να σας πω, το τσιγάρο το έκοψα, αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι με πιάνει τέτοια πείνα, αυτή η πείνα που δεν κρατιέσαι, δεν έχει, δεν τσιμπολογάω, δεν κάνω τίποτα, αλλά όταν πεινάω μου έρχεται σκοτάδι, δηλαδή μου έρχεται να φάω το πιάτο μαζί με τα πυρούνια, δηλαδή δεν μπορώ να με ελέγξω. Αλλά και αυτό υπάρχει λύση. Και αυτό το έκανα. Και αυτό το καταφέρω. Θα το καταφέρω. Λοιπόν, keep going και κάνετε βήμα-βήμα προς τους στόχους σας.